Στον ανακριτή οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται για τη δολοφονία του επιχειρηματία Αγγελόπουλου στο Αίγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Φιλόδημου, οι συλληφθέντες έχουν προβεί σε ομολογία, ενώ όπως έγινε γνωστό, οι ηλικίες τους είναι μεταξύ 25 και 46 ετών. Οι τέσσερις αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία, εκπρομελέτηση, ηθική αυτουργία και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Οι τρεις από τους τέσσερις, κατ' εντολήν του ενός και με την υπόσχεση πως θα πάρουν σημαντικό χρηματικό ποσό, συνεργάστηκαν για τη δολοφονία του επιχειρηματία. Μάλιστα, τη σκανδάλη φέρεται πως τράβηξε ο νεαρότερος όλων, ενώ οι υπόλοιποι καραδοκούσαν κοντά στο σημείο. Όπως προέκυψε από την προανακριτική διαδικασία, οι τρεις νεαροί είχαν ξανά αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Αγγελόπουλο μέσα στον Ιανουάριο του 2011. Όμως δεν τα κατάφεραν και έτσι προσπάθησαν ξανά. Αξίζει να σημειωθεί πως λίγους μήνες πριν τη δολοφονία του επιχειρηματία, άγνωστοι είχαν τοποθετήσει μικρής ισχύως εκρηκτικό μηχανισμό στο αυτοκίνητο της κόρης του, προφανώς ως μέτρο εκφοβισμού.